Πάμε τώρα να δούμε και να συζητήσουμε, να μας πει το ρεπορτάζ η Νατάσα Στασινού. Βλέπω και το πρωτοσέλιδο σήμερα της Ναυτεμπορικής, όπου το θέμα είναι για τις επενδύσεις, το διπλό στοίχημα για την αύξηση των επενδύσεων, είναι αυτό που βλέπετε. Ο υψηλός πήγης του 2024, το μείγμα και οι αβεβαιότητες. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι αυτό το γνωστό που το έχουμε ξανασυζητήσει, η πρόβλεψη της Ελστάτ για μειωμένη ανάπτυξη και η πρόβλεψη που υπάρχει στον προϋπολογισμό για το 2,4. Ναι. Δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, είναι το μεγάλο στοίχημα ουσιαστικά των επενδύσεων, το οποίο εξαρτάται βεβαίως, όπως πολύ σωστά λες, και από το ρυθμό ανάπτυξης. Ακριβώς, γι' αυτό το είπα. Ήδη είχαμε τα στοιχεία που ήταν απογοητευτικά σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, με τον πύχη που είχαμε θέσει. Και τώρα ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε σπριντ για να πετύχουμε έναν στόχο για τις επενδύσεις που δεν το πιάσει. Πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το λεγόμενο επενδυτικό κενό, το οποίο το επισημαίνουν άπαντες στις εκθέσεις τους για την Ελλάδα ως ένα σταθερό αγκάθι. Όταν μετράμε τις επενδύσεις ως αναλογία του ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα που λέμε ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και προσελκύσαμε. Στην Ελλάδα λοιπόν είμαστε στο 13-14% του ΑΕΠ, είναι το επίπεδο των επενδύσεων, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι στο 21-22. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ένα επενδυτικό κενό σχεδόν 8 μονάδων. Σχεδόν 8 μονάδων. Που δεν είναι μικρό. Δεν είναι μικρό, δηλαδή. Δεν είναι καθόλου μικρό. Θέλουμε να το κλείσουμε. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά, είναι ότι για να πέσει κατά 3 μονάδες πρέπει οι επενδύσεις να αυξηθούν κατά 6-7 δις ευρώ. Μάλιστα. Σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Είναι λοιπόν ένας πολύ ψηλός στόχος, είναι ένας δύσκολα επιτεύξιμος στόχος και εξαρτάται, όπως είπαμε, από το πώς θα τρέξει η ανάπτυξη. Κυρίως πώς θα απορροφηθούν, πόσο γρήγορα και πόσο αποτελεσματικά θα απορροφηθούν οι κοινοτικοί πόροι. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, από εκεί περιμένουμε έγκριση για άλλα 3 δις το επόμενο διάστημα. Έχουμε το ΕΣΠΑ, είναι όλα αυτά τα προγράμματα που σε μας στηρίζουν τις επενδύσεις. Και ξεχωριστά μεγάλες εταιρείες να γίνει μια προσπάθεια μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων. Οι ιδιώτες, οι μεγάλες επιχειρήσεις ας πούμε, του εξωτερικού, τι κοιτάνε στην Ελλάδα, θέλουν σταθερότητα στην νομοθεσία, δεν την έχουμε διαχρονικά. Δηλαδή μπορεί ακόμη και η ίδια κυβέρνηση με το που θα αλλάξει υπουργό να αλλάξει νομοθετικό πλαίσιο σε πολύ βασικά ζητήματα. Θέλουν ταχύτητα στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Σίγουρα δεν το έχουμε. Είμαστε από τις χώρες με αρνητικά ρεκόρ στο σε πόσο καιρό εκκρεμούν αποφάσεις. Ταχύτητα ακόμη και στην έκδοση αδειών μεγαλύτερη που είναι από, για Μάλιστα. τις περιβαλλοντικές έρευνες που γίνονται για πολυοδομικά στοιχεία κτλ. Έχουμε μία γραφειοκρατία επίμονη και έχουμε και μεγάλες καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι καθαρά η οικονομική πολιτική και πώς θα τρέξει η οικονομία. Αν τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Έχουμε και βέβαια και το νομοσχέδιο με τους νέους ποινικούς κώδικες να δούμε κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Αλλά έχεις ένα ακόμα θέμα, Νατάσα, από την ΑΔΕ για τσουνάμι μηνυτήριων αναφορών για μαύρο χρήμα. Ναι. Ναι, εκεί βλέπουμε, ουσιαστικά έχει βάλει όλο το οπλοστάσιο της σε εφαρμογή η εφορία, κυνηγάει τους πάντες, μικρούς και μεγάλους. Βλέπουμε αναδιαστήματα, άλλονται, μπαίνουν στο στόχαστρο όσοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα. Καλά, βλέπω ότι έχει καλέσει τώρα. Πολύ χαμηλά. Βλέπω τα στοιχεία τώρα που βγήκαν, έχει καλέσει τους πρώτους 1.500. Υπάρχουν περιπτώσεις με 10.000 δηλωθένει εισόδημα και 150.000 δαπάνες. Και 150. Αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι εκεί λοιπόν, είναι εξωφρενικές οι διαφορές. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει. Έχουν γίνει ήδη μηνυτήριες αναφορές σε 1.285 περιπτώσεις. Μάλιστα. Και περίπου οι 500 εξ αυτών διώκονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μάλιστα. Α, δούμε τι θα βγάλει και αυτή η διαδικασία. Μακάρι να προχωρήσει και τουλάχιστον, αν όχι να εξαφανιστεί, να μειωθεί το μαύρο χρήμα που υπάρχει στη χώρα. Ναι, εκεί είναι. Δεν μπορείς ποτέ. Καμία χώρα δεν έχει πετύχει να ναι, εξαφανίσει. Α, τουλάχιστον να μειωθεί, γιατί εδώ πέρα έχει ξεφύγει η ιστορία. Αλλά πρέπει να περιοριστεί σε έναν βαθμό ώστε να μην αιμορραγούν τα δημόσια ταμεία. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.